Με κακό γουστο αστείο μοιάζει η εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς ασχολούμαστε ακόμα για το εάν πράττει το αυτονόητο, δηλαδή να φορέσει το εθνόσιμο. Ο Έλληνα τενίστα, όπω και η Μαρία Σάκαρη, εμφανίστηκαν στι πρώτε του αναμετρήσει στου Ολυμπιακού Αγώνε χωρί να φορούν το εθνόσιμο, κάτι που θαύτηκε από το σύνολο του φιλοκυβερνητικού τύπου. Λίγε ώρε αργότερα υπήρξε η αντίδραση τη ΔΟΕ, η οποία μετά το σάλο ανακοίνωσε πω τελικά θα φοράνε πλέον το εθνόσιμο οι δύο τενίστε πράγματι στι επόμενε αναμετρήσει του τόσο η Μαρία Σάκαρη όσο και ο Στέφανο Τσιτσιπά αγωνίστηκαν με το εθνόσημο. Όμω το μπάχαλο δεν έχει τέλο και έτσι ο Στέφανο Τσιτσιπά αγωνίζεται σήμερα ξανά χωρί το εθνόσημο. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια τη αναμέτρησή του με τον Γάλλο Ουγγό Ουμπέρο Τσιτσιπά, άλλαξε εμφάνιση και έβαλε ξανά την παλιά που δεν έχει πουθενά την ελληνική σημαία. Θεωρήσαμε πω πιθανότατα ίδρωσε ή υπήρξε κάποιο σκίσιμο στη φανέλα του και αποφασίσαμε να μην το σχολιάσουμε περιμένοντα την αναμέτρησή του στο διπλό. Ο Τσιτσιπάς λίγη ώρα αργότερα από την ήττα του από τον Ουμπέρ αγωνίστηκε στο διπλό μαζί με τη Μαρία Σάκαρη κόντρα στους Φελίξ Αλιασίμ ο Γκέρ Γκαμπριέλα Ναμπρόφσκι. Εκεί η Μαρία Σάκαρη εμφανίστηκε με την εμφάνιση με το εθνόσημο, όμω ο Στέφανος Τσιτσιπάς φοράει ξανά την απλή μπλε εμφάνιση. Και εδώ τίθεται το ερώτημα ποιο κοροϊδεύει ποιον. Δεν είχε άλλη εμφάνιση ο Τσιτσιπά. Ολόκληρη η Ολυμπιακή Αποστολή δεν φρόντισε να έχει δεύτερη εμφάνιση ο Έλληνα ταινίστα, Γιατί ο ίδιο αποφάσισε ξαφνικά να αλλάξει εμφάνιση. Επιτέλους, λίγη σοβαρότητα από την ΔΟΕ δεν βλάπτει κυρίω όταν αναφερόμαστε σε μια τεράστια διοργάνωση όπω οι Ολυμπιακοί Αγώνες, την οποία τη βλέπει όλο ο πλανήτης.